Προτού μπούμε στο κύριο θέμα, θα παρακαλούσα να μου επιτρέψει η αγάπη σας να αρχίσω από μία παρέκβαση. Παρέκβαση θα πει να βγεις λίγο παραέξω, ενώ μιλάς δηλαδή βγαίνεις σε άλλο θέμα και ξαναγυρίζεις. Αλλά εγώ δεν μπαίνω ακόμη στο θέμα, επομένως δεν είναι παρέκβαση, είμαι εκτός θέματος προτού αρχίσω. Αυτές τις μέρες ζούμε ένα παγκόσμιο γεγονός το οποίο με συγκρατημένη την αναπνοή το παρακολουθούμε όλοι, τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και εκείνο το οποίο παρατηρείται στην ψυχολογία των ανθρώπων σήμερα είναι μια φοβία, μια ανησυχία μεγάλη. Τι φταίξεται η επιούσα, τι θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Βέβαια μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με μας, έμεση πάντως έχει. Δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά και δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα για να γίνει ο πόλεμος από τοπικός κατά κάποιο τρόπο, να γίνει περισσότερο ευρύς. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το πράγμα, γιατί δεν εξαρτάται από μας το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Εξαρτάται όμως από μας πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και εδώ βλέπουμε το εξής περίεργο πράγμα, αδελφοί μου. Όταν πριν από περίπου 50 χρόνια είχε γίνει η εισβολή των Ιταλών στην πατρίδα μας και ήδη υπήρχαν τα προήμια του πολέμου των Ιταλών εναντίον μας με τον τουρισμό της Έλλης και λοιπά. Κάνω μια παρένθεση τώρα, είπα μερικές σκέψεις κάπου σε άλλο χώρο το πρωί, ας με συγχωρήσουν να επαναλαμβάνω περίπου τα ίδια αυτοί που τα άκουσαν. Κλείνω την παρένθεση. Οι άνθρωποι, από ό,τι θυμάμαι, έτρεξαν στην Ελλάδα όλοι ενωμένοι στην Παναγία, στο Χριστό, σε εκκλησίες. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς που παρακαλούσαν με δάκρυα στα μάτια την επέμβαση του Θεού. Σήμερα καταφεύγουμε σε μια πολύ μεγάλη δύναμη, μεγαλύτερη από το Θεό, στα σούπερ μάρκετ, στην σούπερ μάχτ, αν την πούμε γερμανικά, σούπερ μάχτ, σούπερ μάρκετ, πάει, ταιριάζει, που θα πει υπερδύναμη. Να εξασφαλίσουμε τον εαυτό μας. Βέβαια, σε έναν βαθμό θα πει κανείς να έχω κάπως περισσότερα τρόφιμα, αλλά εγώ σας ρωτάω το εξής από την πείρα που έχω, την προσωπική που έζησα εκείνο τον καιρό, μια που είμαι 90 τόσων ετών περίπου, ίσως και κρύβω και μερικά, εν πάση περιπτώσει λέω, εκείνο τον καιρό και σήμερα δεν έτρεχαν οι άνθρωποι να αγοράσουν πανικόβλητοι, να αδειάσουν τα μαγαζιά, επειδή έτυχε ο πατέρας μου να έχει ένα μπακαλικάκι, όσα είχε πριν από την έκρηξη του πολέμου τόσα είχε και μετά την έκρηξη του πολέμου. Δεν πήγαν οι άνθρωποι αλαφιασμένοι να αγοράσουν. Και λέω, θα πας να αγοράσεις στη σούπερ μάρκετ, έτσι, στο σούπερ μάρκετ, στη σούπερ μάρκετ, όπως θέλετε. Θα πας να αγοράσεις. Πόσα θα αγοράσεις, παρακαλώ, για ένα μήνα, για δύο, για ένα χρόνο, για δύο, πού θα τα βάλεις? Τα ενίκια είναι τόσο ακριβά σήμερα που δεν έχεις αποθήκη να βρεις. Τα βάλεις στην αποθήκη. Κάποιος μεγάλος, πιο παραπάνω από τη σούπερ μάρκετ, λέγει όπου συσκευρός αφανίζει και κλέπτε διορίσου και κλέπτες. Ας πούμε γέμισε μια αποθήκη τρόφιμα. Έτσι, εντάξει. Από ό,τι έχω παρατηρήσει, συνηθισμένος άσχημα από το βορρά, που μπορούσε κανείς να κρατήσει στο ντουλάπι του μερικά τρόφιμα, όταν ήρθα στο νοτιά, είδα μια φορά περίεργα, μου έκανε εντύπωση, να είναι τρυπημένο το σελοφάν, αυτό το η σακούλα από πλαστικό σαν με βελόνι. Το τρύπησαν τα έντομα, γέννησαν τα σκουλίκια τους μέσα και αντί να βρω κρυθαράκι μέσα, βρήκα άλλα όμοια μικρά θαράκια, αλλά ζωντανά πράγματα. Επειδή δεν έτρωγα κρέας, δεν τα άβρασα. Ήταν νηστεία. Λοιπόν, λέω, αυτά εξαφανίζουν τα τρόφιμα. Ας πούμε όμως δεν υπάρχουν σκουλίκια. Υπάρχουν οι σίτες που λέει ο Κύριος, έτσι, τα εσείς και βρώσεις αφανίζει, βρώσεις, επί φθορά αυτή η καταστροφή που γίνεται από τη σκουριά κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν κλέπτε. Σήμερα, αδελφοί μου, η κλοπή έχει αναχθεί σε σύστημα μεγάλο, μπορούν
όπως λένε οι Πελοποννήσιοι, είναι και μερικοί Πελοποννήσιοι εδώ, ντάλα μεσημέρι, ακριβώς το μεσημέρι, να έρθουν να σε ρημάξουν, σου ρημάξουν το σπίτι, το μαγαζί σου, μπροστά στα μάτια της αστυνομίας και των ανθρώπων κλπ. Που τρομαγμένοι όλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σου κατακλέβουν και το κατάστημα και το σπίτι και το πορτοφόλι και την τσάντα. Οι γυναίκες να μην έχουν λεφτά στις τσάντες. Λοιπόν, αν μάθουν ότι έχεις τρόφιμα και αρχίζει να γίνεται μαύρη αγορά τροφίμων, σε έφαγε το μαύρο σκοτάδι και σένα και τα τρόφιμα σου θα πάνε κάπου αλλού. Αλλά εξασφάλισε τον εαυτό σου, ας πούμε εξασφάλισε τον εαυτό σου για 6 μήνες. Θα πέθαναν όλοι από πείνα, θα ζήσεις μόνος σου εσύ. Θα έρθουν οι πιναλαίοι και θα σε ρημάξουν, θα σε φάνε ζωντανό, ζωντανή. Επομένως δεν εξασφαλίζουμε, χριστιανοί μου, τον εαυτό μας με τον τρόπο αυτόν. Δεν λέω ότι ως άνθρωποι δεν θα φροντίσουμε να έχουμε κάποια δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες αυτές, αλλά όλοι μαζί. Να ζω εγώ και να πεθαίνει εσύ είναι ωραίο πράγμα. Ο γείτονας να πεθαίνει το παιδί του, μην έχει να πει καλά, και εγώ να δίνω στον δικό μου να φάει. Και πόσο καιρό θα φάει, και πόσο καιρό θα ζήσει. Επομένως, καλύτερα είναι όλοι μαζί να προχωρήσουμε και όλοι μαζί να ζήσουμε και όλοι μαζί να πεθάνουμε. Αυτό θα πει η αγάπη. Βέβαια, ποιος τα ακούει αυτά τα πράγματα. Εκείνο, αυτό είναι το ένα. Να πάμε στην μεγάλη δύναμη, στον Κύριο. Δεν εξασφαλίζουν τα υλικά αγαθά από τέτοια πράγματα. Ούτε κλέφτες έρχονται, ούτε συσκευρώσεις αφανίζει. Άφρον, ταύτη την ηχθή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Τι αν τα κάνεις τα τρόφιμα. Μια αποθήκη τρόφιμα την αφήνεις και σε θάφτουν στο κρύο χώμα. Και αν είναι και χειμώνας, ακόμη χειρότερα. Επομένως, πού είναι εξασφάλιση. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί μου, πρέπει να στραφούμε περισσότερο στον Κύριο, να τα δούμε εμπίστευτα πράγματα. Και σκέφτηκα, αντί για οτιδήποτε άλλο, να σας αναφέρω μερικά λόγια της Γραφής, ενισχυτικά, τα οποία πρέπει να τα εγκολοποθούμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά τα μεταφέρουμε και στους άλλους, να τα πούμε με το δικό μας τρόπο. Διότι μόνον αυτό θα μας βοηθήσει, από τον Ψαλμό. Ψαλμοί είναι γραμμένοι από καταρχήν τον προφήτη Δαβίδ και άλλους προφήτες, από ανθρώπους δηλαδή που πόνεσαν πάρα πολύ. Λέγει λοιπόν σε έναν ψαλμό του, σε 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεις ή τεσευρούσεις ημάς σφόδρα. Θεός μας είναι καταφύγη, είναι η δύναμής μου. Στις θλίψεις που μας βρήκαν, τις πάρα πολλές θλίψεις, στον πόνο τον οποίο δοκιμάζουμε. Δια τούτο ου φοβηθισόμεθεν το ταράσσεσε την γη και μετατίθεσε θεώρη εν καρδίες θαλασσών. Δεν θα φοβηθούμε και αν υποτεθεί ότι γίνει τέτοια ταραχή και ανατροπή των πάντων, ώστε τα βουνά να φεύγουν από τη θέση του λαϊλιά. Φανταστείτε τώρα να πάει στην Ασπροβάλτα, εκεί μπροστά να πέφτει μέσα στη θάλασσα. Τι τρομερό κακό θα είναι αυτό. Δεν θα φοβηθούμε και αυτό να γίνει. Κοσμοχαλασιά να γίνει. Γιατί? Διότι λέγει ο Θεός εν μέσω ημών και ου σελευτισόμεθα. Βοηθήσει ημίν ο Θεός το προς πρωί πρωί. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτον ημών ο Θεός Ιακώβ. Ο Θεός είναι βοηθός μας. Δεν φοβόμαστε κανέναν, διότι έχουμε το Θεό μαζί μας. Δεν φοβόμαστε ούτε τη ζωή με τους κινδύνους της, ούτε τον θάνατο με τις απειλές του. Διότι εν το Θεό εσμέν, εν αυτό κινούμεθα και εσμέν, και εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνήσουμε του Κυρίου εσμέν. Αν πιστεύουμε ως πιστοί άνθρωποι, δεν πρέπει να φοβηθούμε ούτε τη ζωή ούτε το θάνατο. Σε έναν άλλο ψαλμό, το 120, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, αλλά θεωρώ αναγκαία την παρεκβολή αυτή που σας είπα, διότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να τονωθεί η πίστη μας, διότι πολλοί μου έχουν πει σε ιδιαίτερες συνομιλίες που κάνουμε, φοβόμαστε. Και να πω και κάτι άλλο. Όσοι μεν έχουν ζήσει τον πόλεμο, αυτοί που είναι από ασπρομάλιδες και πάνω, σαν αυτόν που σας μιλάω, εγώ είμαι ασπρογέννης, γιατί ασπρομάλιδες δεν έχουν μαλλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω, έχουμε ζήσει τη δυσκολία, τις δυσχέρειες του πολέμου και έχουμε κάποια εμπειρία. Αυτοί όμως που είναι από ασπρομάλιδες και κάτω, γκριζομάλιδες και κάτω, και γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο, δεν ξέρουν τι θα πει πόλεμος, δεν έχουν εμπειρία. Δεν πίστευαν όταν τους λέγανε οι μεγάλοι ότι περάσαμε έτσι και έτσι. Και τώρα τρομοκρατούνται. Διότι αδελφοί μου, η ευμάρεια, το πλήθος των αγαθών που ζούμε, η ειρήνη αυτή που ζήσαμε, έστω η εξωτερική, εν πάση περιπτώσει, μας έχει διαφθείρει.
μας έχει παραλύσει, δεν έχουμε ψυχικές δυνάμεις αντιστάσεως, και μόλις ακούσαμε ότι έγινε πόλεμος παραπέρα και απειλεί και εμάς, γιατί αν γινόταν κάπου εκεί στην Αφρική, δεν βαριέσαι, ας τρώγονται οι μαύροι, μαύροι είναι, ας φάει και μερικά εκατομμύρια το μαύρο σκοτάδι, δεν μας πειράζει. Τώρα που ήρθε στην αυλή μας, έξω από την αυλή μας, φοβόμαστε. Επειδή δεν έχουμε πίστη, τρομοκρατούμεθα. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό που είπαν προλίγου, με τα σούπερ μάρκετ, θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Λέει εδώ τώρα ο ψαλμωτός: «Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστείτε». Αυτός που κατοικεί με τη βοήθεια του Θεού θα αισθάνεται ότι τον σκεπάζει η χάρη και η προστασία του Θεού. Θα πει στον Κύριο: «Είσαι βοηθός μου, είσαι καταφύγιό μου, είσαι Θεός μου και θα ελπίζω σε σένα». Αυτός λοιπόν ο Θεός θα σε γλιτώσει από τις παγίδες αυτών που σου στείνουν, κυνηγεί της ψυχής, και από λόγο ο οποίος μπορεί να σε ταράσει. Και όταν λέμε λόγο ταραχώδη, είτε από δικό σου λόγο θα πεις, ή από λόγους που προκαλούν ταραχή. Σήμερα πέστε μου, πότε λειτουργήσαν τόσο πολύ οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα? Από το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούσουμε τι γίνεται. Δικαιολογημένα, δεν λέω εγώ ότι δεν πρέπει να ανησυχήσουμε, αλλά λέω λόγους ταραχώδης ακούμε, λόγους για ταραχές ακούμε, και είναι φυσικό να μας μεταφέρουν ταραχή. Αυτός λοιπόν θα σε σκεπάσει με τα φτερά, κάτω από τα φτερά του θα ελπίζεις και θα σε κυκλώσει η αλήθειά του σαν όπλο και θα σε προφυλάξει. Δεν θα φοβηθείς από φόβο της νύχτας. Δεν θα φοβηθείς από βέλος, από όπλα, από απειλές που πορεύονται διαμέσου της ημέρας. Από πράγματα που πάνε μέσα στο σκοτάδι και από δαιμόνια ακόμη μεσημβρινά, υπομορφήν ρουκετών, στις οποίες ρίχνουν τώρα, μπορεί να ρίχνει κανείς να κάθεται στο Ιράκ και να ρίξει στην Ελλάδα, αν θέλει, αν έχει τα σχετικά μέσα και παραπέρα. Λοιπόν, θα πέσουν χιλιάδες δεξιά σου και μιλιάδες αριστερά σου, αλλά δεν θα σε εγγύσουν. Θα καταλάβεις λοιπόν ότι η προστασία του Θεού είναι μαζί σου, ότι ο Κύριος η ελπίζ μου, τον ύψος των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύστε προς έκακα και μάστιξ ου και εγγύει εν το σκηνώματί σου. Να αφήσουμε τον εαυτό μας, αδελφοί μου, στο Θεό. Ο Θεός είναι η μεγαλύτερη μας προστασία. Να καταφύγουμε στην Παναγία μας, στους Αγίους. Και τότε δεν θα φοβόμαστε. Και ψύχρεμα θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τις διάφορες ανάγκες των καιρών. Μας λένε βέβαια οι αρχές και οι αρμόδιοι για το Α ή το Β, και κάνουν το καθήκον τους και καλά κάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν καθησυχάζει ο άνθρωπος αν δεν στηριχθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί και αυτοί που μας λένε άνθρωποι είναι. Και αυτοί σήμερα δεν λένε, αύριο θα πούνε αλλιώς. Και σήμερα προβλέπουν αυτό και αύριο θα γίνει κάτι άλλο. Αλλά παραπάνω από τα διάφορα τα ανθρώπινα πράγματα υπάρχει ο Θεός. Σε αυτόν λοιπόν να αναθέσουμε τις ελπίδες μας, τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, την νεότητά μας, και να παρακαλούμε με όλη μας την καρδιά να φωτίσει τους άρχοντας των λαών και τους λαούς ακόμη. Γιατί πυραμίδα πάει το κακό, από κάτω αρχίζει προς τα πάνω πάει, από πάνω πάει προς τα κάτω κατεβαίνει. Να μας φωτίσει όλους να επιστρέψουμε προς τον Κύριον τον ζώντα, τον Θεόν των αληθινών, εν μετανία, ώστε να μας λυπηθεί ο Θεός και να μας δώσει μυαλά να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Απλά πράγματα, το ένα και ένα κάνουν δυο, είναι πολύ απλή λογική, άντε να την καταλάβει ο λογικός άνθρωπος. Δεν την καταλαβαίνει όταν το σκοτήσουν τα πάθη. Από την άποψη λοιπόν αυτή χρειάζεται μετάνοια, πίστης, πλήρης εμπιστοσύνη στον Κύριο και βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα μας προφυλάξει, διότι αυτός αποτελεί καταφυγή μας και δύναμη. Αυτά θεώρησα αναγκαίο να προτάξω την ομιλία, για να υπογραμμίσω αυτά που ξέρατε εσείς, να τα υπενθυμίσω μάλλον, για να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνάμε, και να ευχηθούμε να είναι γρήγορη η δοκιμασία, να μην γίνουν περισσό, να μην παραταθεί το κακό, να μην σκοτωθούν άνθρωποι, μην ξεριζώνονται άνθρωποι το σπίτι τους, να μην γίνεται θυσία αιματηρή χάρη των υλικών συμφερόντων, να μην ανταλλαγεί το αίμα με το πετρέλαιο. Αλλά φαίνεται το πετρέλαιο είναι για μερικούς ανθρώπους πιο ακριβό από το αίμα το ανθρώπινο. Αυτός είναι ο παραλογισμός ο ανθρώπινος. Αλλά να γίνει το αντίστροφο. Το αίμα είναι πιο ακριβό και το πετρέλαιο δεν μας ενδιαφέρει. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά, μιλήσαμε για
τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, όπως τον παρουσιάζει η Αποκάλυψη, και μας είπε ότι ο Κύριος είναι ο μάρτης, ο πιστός, είναι εκείνος ο οποίος μας παρακολουθεί, είναι εκείνος ο οποίος είναι ο αγαπώνη μας, μας αγαπάει, και είναι εκείνος ο οποίος έλουσε ημάς εν το αίματι αυτού. Αυτή η φράση σημαίνει ότι η αγάπη του Χριστού, ο αγαπώνη μας Χριστός, κορυφώνει και εκδηλώνει κατά κορυφαίο τρόπο την αγάπη του με τη θυσία την αιματηρή που σταυρώθηκε για μας. Στην αγάπη αυτή του Χριστού μας εισάγουν τρία μυστήρια: το βάπτισμα, για το οποίο μιλήσαμε, η Θεία Ευχαριστία, η οποία τελειοποιεί την κάθαρση που μας δίδει ο Χριστός, η μετοχή στο θάνατο του Χριστού δια του βαπτίσματος, μας τρέφει ως περπελεκάν, που λέει εκεί πέρα πάρα πολύ ωραία στα εγκόμια, όπως ο πελεκάνος λέγει τρέφει τα παιδιά του με το αίμα του, δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει, έτσι και εσύ σου σαν έντας πέδασε ζώσας με το αίμα της καρδιάς του. Η Θεία Ευχαριστή λοιπόν είναι η ζωή, η συνέχιση της ζωής την οποία πήραμε το βάπτισμα, και η μετάνοια και η εξομολόγηση. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί μου, βλέπουμε πολλούς, και όσοι είναι πνευματικοί από εδώ, τους παρόντες πατέρες το ξέρουν πολύ καλά, το βλέπουν κάθε φορά, το διαπιστώνουμε, που έρχονται απελπισμένοι: θα συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες μου. Τα είπα, λέει, σε 10 πνευματικούς, σε 20 πνευματικούς, και δεν είμαι ήρεμος, ήρεμη. Τι να κάνω? Μα δεν πιστεύεις ότι το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας? Το πιστεύεις αυτό? Επομένως δεν έχεις πίστη. Θέλεις κατά κάποιο τρόπο, λες, τι να κάνω για να σωθώ? Μα δεν, ό,τι και να κάνεις, δεν εξαλείφεται η αμαρτία σου με ανθρώπινα μέσα. Δεν πάει να κάνεις νηστεία ένα χρόνο, μη φας καθόλου. Δεν σε σώζει αυτό. Χύσε μια θάλασσα ολόκληρη επάνω σου με νερό, αν είσαι βουτυγμένος στην πίσα. Δεν βγαίνει η πίσα. Το ειδικό φάρμακο να βγει. Το φάρμακο στην περίπτωση αυτή είναι το αίμα Ιησού Χριστού. Ο λούστας λοιπόν στο αίμα του, εμάς Ιησούς Χριστός, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και προσθέτει τώρα ένα άλλο πράγμα: και επίησεν ημάς βασιλείαν, ιερείς στο Θεό και πατρί αυτού. Είναι μια παράδοξη φράση αυτή που πρέπει να την επιμείνουμε λίγο, γιατί είπαμε, εξηγώντας την Αποκάλυψη θα μάθουμε και πολλές αλήθειες της πίστεώς μας. Μας έκανε, λέγει, βασιλείς και ιερείς για τον Θεό και Πατέρα του Ιησούς Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Ο Χριστός υπήρξε ο αρχιερεύς ο δικός μας, αυτός που θυσιάστηκε για μας, θυσίασε ο ίδιος θήτης και θύμα. Αυτός που θυσιάζει κάτι και αυτός που θυσιάζεται ταυτόχρονα ο ίδιος. Έχουμε στα λόγια αυτά που λέει, θα σας κάνω βασιλικό ιεράτευμα, ιερατείο, ιερείς που θέσετε βασιλιάδες, ή μία βασιλεία που ιερείς. Στην Παλαιά Διαθήκη έχει την εξής προφητεία: ημείς εσάς θέμη βασίλειον ιεράτευμα, εσείς, λέγει ο λαός μου, εκλεκτός ο Ισραήλ, θα είστε βασιλικό ιερατείο. Στην προφητεία αυτή, την οποία είπε ο προφήτης, ο Θεός διαμέσου του προφήτη Μωυσέως, έχουμε τα εξής τρία πράγματα. Ως προς τον εαυτό, το Ισραήλ θα είναι αφιερωμένοι στο Θεό. Θα έχει μια φυλή αφιερωμένη στο Θεό. Τη Λεβιτική, του Λεβίτες. Ως προς την ανθρωπότητα, ο Ισραήλ θα είναι εκείνος, θα αποτελεί το έθνος που δεν είναι αφιερωμένο στο Θεό. Και θα καθοδηγεί τους άλλους λαούς προς την αληθινή πίστη, τον αληθινό Θεό, τον ένα Θεό, που θα είναι άλλοι λαοί ιδωλατρικοί, για να γνωρίσουν και αυτοί την αλήθεια. Και ως προς τον Θεό, διότι ο βασιλεύς Θεός εκλέγει και κάνει βασιλείς και τους ανθρώπους που του ανήκουν. Όμως ο Ισραηλιτικός λαός δυστυχώς δεν δέχθηκε το μήνυμα το οποίο του έστειλε ο Θεός στέλνοντας το γιο του στη γη. Αρνήθηκαν την πίστη στον Χριστό και έμειναν αμετανόητοι, αφαιρεί από αυτούς τη γενική ιεροσύνη, όπως και την ειδική, και την αναθέτει πλέον στον καινούριο Ισραηλιτικό λαό, στους ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό. Και εκπληρώνεται λοιπόν η προφητεία εν Χριστώ Ιησού σε αυτούς που αποτελούν μέλη της Εκκλησίας. Η λειτουργία την οποία αναλαμβάνουν τώρα αυτοί που είναι βασιλείς και ιερείς μέσα στην Εκκλησία είναι διπλή.
πρώτον είναι η διδαχή και δεύτερον η προσφορά λατρείας προς τον Θεό. Τι θα πει αυτό? Αντίθετα προς τον ειδωλολατρικό λαό, οι πιστοί χριστιανοί καλούνται να προσφέρουν όχι θυσία ζώων, αλλά άλλου είδους θυσία, πνευματική θυσία, πίστη στον Θεό. Θυσία λειτουργία, και λειτουργία πίστεως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ερχόμεθα προσφέρουμε στον Θεό. Αγάπη, πεπλήρωμε δεξάμενος στα παρημών, ως μην ευωδίας θυσία δεκτήν ευάρεστον το Θεό, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως η θυσία μετατίθεται πλέον σε έργα αγάπης. Ιεράτευμα λοιπόν ιερών είναι εκείνοι οι οποίοι, οι χριστιανοί, οι οποίοι προσφέρουν θυσίες αγάπης. Και παραπάνω, κάτι που είναι πολύ περισσότερο προσωπικό, το λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα σας το πω όπως το λέω και σας το εξηγήσω μετά. Παρακαλώ ημάς αδελφοί, δια των νυκτερμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών, θυσίαν ζώσαν, τη λογική λατρείαν ημών, ευάρεστον το Θεό, και μεταμορφούστε τη αναγεννώση του νόους ημών, στο δοκιμάζει ημάς, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Που σημαίνει? Σας παρακαλώ, για την αγάπη του Θεού αδελφοί μου, παρουσιάστε τα σώματά σας ζωντανή θυσία. Αυτή θα είναι ζωντανή, θα είναι αγία, είναι εκείνη στην οποία ευχαριστείτε, ευχαριστιέται ο Θεός αυτή τη θυσία, η οποία αποτελεί τη λογική μας λατρεία. Δεν είναι λατρεία αλόγων ζώων, χωρίς λογικό ζώο δηλαδή, αλλά λογική λατρεία, προσφορά του ίδιου του εαυτού μας. Και να μεταμορφώνεστε καθώς ο νου σας, ολόκληρος ο εσωτερικός σας κόσμος θα ανανεώνεται μέρα με την ημέρα. Και πως θα ανανεώνεστε? Με το να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και τέλειον και ευάρεστο. Για το κάνουμε πιο σαφές αυτό. Εσύ αδελφέ μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος στον καθένα από εμάς και όλοι εσείς μαζί, πάρτε τον εαυτό σας σε ένα θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο ήταν στόπος που θυσίαζαν, έκαιγαν τα ζώα. Και κάψτε τον παλαιό σας εαυτό όπως είναι, με όλα τα πάθη και τις αμαρτωλές διαθέσεις του, και προσφέρετε στο Θεό θυσία καίγοντας το θέλημά σας και ανανεώνοντας τον εαυτό σας, εκτελώντας το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αγαθόν και τέλειον και ευάρεστον. Και με τον τρόπο αυτόν μπορεί πια ο χριστιανός να γίνει νέου είδους ιερεύς. Δεν καταργείται η ιεροσύνη, διότι αφού λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός έδωκε τους μεν αποστόλους, δεν διδασκάλους και λοιπά. Επομένως δεν καταργείται η ιεραρχία της Εκκλησίας, αλλά γίνεται πλέον μία εκλογή των πιστών και μία προαγωγή των πιστών, και σου λέει σε κάνω και σένα ιερέα να προσφέρεις θυσία ζωντανή στον Θεό τον εαυτό σου. Και λέγουν οι πατέρες τώρα, λέγει ο Οικουμένιος, μας καλεί, λέγει, να προσφέρετε, μας προσφέρουμε θυσίες πνευματικές, οι οποίες είναι ανώτερες από τις θυσίες των αλόγων ζώων και τις οποίες θα ευχαριστείτε περισσότερο ο Θεός. Επομένως, λέγει, συνεχίζει ο Οικουμένιος, μην νομίζετε ότι όταν δεν έχετε το σύνδυμο της αγάπης, ότι θα μπορείτε να προσφέρετε θυσία στο Θεό. Δεν πά να πά στον Άγιο Νεκτάριο μία λαμπάδα που να ζυγίζει 100 φορές πιο βαριά από σένα, πιο πολύ από σένα, και να είναι 100 μέτρα ψηλή, να μην χωράει και ο Άγιος Νεκτάριος και όλο το βουνό, πιο ψηλή από το βουνό η λαμπάδα σου. Δεν έκανες τίποτε. Δεν πά να πά να κάνεις όσα ευχέλεια θέλεις και μισείς τον αδελφό σου. Δεν γίνεται τίποτε. Εάν μία φύτε ου καφέθησετε, δεν θα συγχωρηθείτε αν δεν συγχωρήσετε κι εσείς. Εάν δεν καλλιεργήσεις τον εαυτό σου πνευματικά και δεν πολεμήσεις μέσα σου τα πάθη τα οποία σε σπρώχνουν στην αμαρτία, την πλεονεξία σου, δεν μπορείς να κάνεις, θα είσαι βάζος απέναντι του Θεού, δεν θα δεχθεί ο Θεός την προσφορά σου. Επομένως από αυτή την άποψη, να προσφέρεις θυσία αγάπη στο Θεό, αυτή είναι η ιεροσύνη την οποία μας καλεί ο Θεός. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το να προσφέρεις θυσίες πνευματικές σημαίνει αν κάθε μέρα προσφέρεις στο Θεό θύματα και είσαι ιερεύς του σώματός σου, του δικού σου σώματος και της αρετής της πνευματικής, της ψυχικής, δηλαδή σοφροσύνη, ελεημοσύνη, επιοίκιαν, ανεξικακίαν κλπ. Αυτές είναι οι θυσίες που προσφέρουμε στο Θεό. Μα δεν μπορώ,
τότε δεν δέχεται ο Θεός τις θυσίες τις άλλες. Μα να πάω στους Αγίους Τόπους να κάνω προσκύνημα, γονατιστός να πάω μέχρι εκεί. Δεν σε ωφελεί. Κατέβα στην Δίνο και πήγαινε όχι με τα πόδια, μπουσουλώντας, κυλιόμενος στη γη να πας μέχρι την Παναγία. Δεν σε ωφελεί. Διότι δεν έχεις μετανοήσει ουσιαστικά, δεν έχεις αγάπη μέσα σου, δεν έχεις μετανοήσει για τις αμαρτίες σου, δεν συγχώρησες τον άλλον. Επομένως είναι βρέλιγμα η θυσία σου. Τα κάνεις όλα αυτά, τότε είναι καταπληκτική η προσφορά σου. Λοιπόν, είμαστε βασίλειον ιεράτευμα. Και για να μην σας λέω εγώ δικά μου λόγια και να μην σας κουράζω με αυτή τη δύσκολη έννοια, ακούστε πώς σχολιάζει ένας σχεδόν σύγχρονός μας, λίγο παλαιότερος από εμάς σχολιαστής, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής ο Τρεμπέλας, λέει τα εξής: λόγω της σχέσεως και κοινωνίας των χριστιανών με τον Χριστόν, μετέχουν οι χριστιανοί του βασιλικού αξιωματός του, διότι μετέχουν και της δυνάμεώς του, δια της οποίας κατεξουσιάζουν των παθών τους, κυριαρχούν στον εαυτό τους, κατανικούν τους πνευματικούς εχθρούς τους, δηλαδή τον πονηρό. Επιπλέον προσλαμβάνουν το καλώς εννοούμενο ηγεμονικό φρόνημα, γίνονται άρχοντες, αποκτούν αρχοντική, ας το πούμε, αρχοντικό φρόνημα, έχοντες ιδέες, σκέψεις, ιδεώδη, πραγματικά ηγεμονικά, βασιλικό ήθος και συμπεριφορά, ηγεμονικών τρόπων σχέσεων με τους άλλους και ευπρέπειαν. Είναι δε συγχρόνως και ιερατείων, το οποίο είναι χωρισμένο από τους αμαρτωλούς, αφιερωμένο στο Θεό και αποτελεί ιερατείο το οποίο προσφέρει θυσίες πνευματικές που δέχεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται πραγματικός ιερεύς. Και όταν θα έρθει, αδελφοί και αδελφέ μου, ο πειρασμός, εκείνος προπάντων ο πειρασμός που σήμερα διαχέεται δια των μέσων της μαζικής επικοινωνίας με την τηλεόραση από τις 12 και πέρα, όπως μου λένε οι χριστιανοί, με τα διάφορα Λουξεμβούργα και δεν ξέρω και εγώ ποια άλλες εκπομπές, οι οποίες αποτελούν ντροπή και στίγμα για όλο τον πολιτισμό, όλο τον πολιτισμό των ανθρώπων. Ήταν ο πειρασμός αυτού του είδους του πειρασμού. Προπάντων σήμερα που δεν υπάρχουν και νομικά κολλήματα, που θεωρείται η αμαρτία και η αθλειότητα νόμιμο πράγμα και φυσικό, και βλέπετε τώρα και εφημερίδες και περιοδικά και τα πάντα ανεσχύντως να δημοσιεύουν και να παρουσιάζουν πράγματα τα οποία παλαιότερα δεν τολμούσαν να τα σκεφτούν καν οι άνθρωποι. Ήταν τέτοιου είδους πειρασμοί προπάντων, αλλά όχι μόνο αυτοί οι πειρασμοί. Ο πειρασμός της πλεονεξίας σου έρχεται. Σκέψου, αδελφέ μου και αδελφοί, ότι είσαι ιερεύς του Θεού. Πρέπει να φερθείς αρχοντικά, κατά τρόπο χριστιανικό, όχι κατά τρόπο κοσμικό. Αυτή τη στιγμή βλέπετε, παραδείγματος, να πάρω ένα παράδειγμα, πολύ συνηθισμένο. Νομοθετικώς τακτοποιούνται μερικά πράγματα τα οποία έχουν σχέση, ας το πούμε έτσι, με τα ενίκια και τις ενίκια στάσεις. Πίσω από αυτήν την τακτοποίηση που θέλουν να κάνουν οι άρχοντες της δικής, μια φορά το λένε έτσι, μια φορά αλλιώς, μια φορά ενοικιοστάσιο, μια φορά όχι ενοικιοστάσιο, δεν ξέρω πώς τα λένε, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική πλευρά του πράγματος, με ενδιαφέρει όμως η ουσιαστική πλευρά του πράγματος. Γιατί γίνεται? Διότι υπάρχει πλεονεξία. Διότι αυτός που έχει θέλει να πάρει πολλά ή αυτός που κατέχει ένα χώρο και τον προστατεύει ο νόμος δεν δίνει τίποτα. Και μπορεί να λέγει ο νόμος, δεν τα ξέρω αυτά, τα λέω όμως και όλοι μας περίπου, εσείς περισσότερο καλύτερα από μένα, τα ξέρετε, μπορεί να λέει ο νόμος έχεις δικαίωμα να μένεις σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί σήμερα να κάνει 100.000 και ο νόμος σε προστατεύει και δίνεις 20.000 και δίνεις 15.000 και δίνεις 10.000 και λες πάω και νόμιμα. Πόσο λέει ο νόμος? 10.000. Εγώ σου δίνω, κύριε, 11. Μπράβο. Πολύ μεγάλη αύξηση έκανες. Και είσαι και εντάξει απέναντι του και πας να κοινωνείς κιόλα. Αν είσαι και άνθρωπος που πας στην εκκλησία. Μπορεί να είσαι και επίτροπος της εκκλησίας. Μπορεί να είσαι και δεν ξέρω, ξάδερφος του παπά ή του δεσπότη. Δεν ξέρω τι πράγμα θα είσαι. Και θα λες με καμάρι. Εγώ είμαι εντάξει. Διότι ο νόμος μου λέει να πληρώνω 10.000 και εγώ πληρώνω 11. Τι άλλο θέλεις, κύριε? Πέθανες από την πείνα σου. Ας διάθεσες μερικά εκατομμύρια της οικονομίας σου να κάνεις το σπίτι αυτό για να ζεις από αυτό. Αν το είχες, θα έχεις λεφτά στην τράπεζα, θα παίρνεις περισσότερα από τόκους. Τώρα, τι να σου κάνω εγώ? Το ενοικιοστάσιο λέει έτσι. Ή καταργεί το ενοικιοστάσιο. 500.000, 100.000, 200.000. Κόψει το λαιμό σου, δεν με ενδιαφέρει. Να μου τα δώσεις. Έχω δικαίωμα να ζητήσω. Βλέπετε λοιπόν, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και οι ανθρώποι νόμοι δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Τι θα σκεφτώ? Την αγάπη. Θα σκεφτώ πώς να βρω το πράγμα αυτό, να βρω τη σωστή, τη χρυσή τομή.
Αλλά βλέπετε ότι δεν έχουμε όλοι το Χριστό μέσα μας. Βλέπει ο άλλος ότι είμαι λίγο χριστιανός και κάνω κάποια υποχώρηση. Με πάτησε στο σβέρκο και δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Το εκμεταλλεύεται. Είσαι και χριστιανός. Είσαι και του κατηχητικού. Αυτό είναι. Εσύ που πας στο κατηχητικό σχολείο, είσαι υποχρεωμένος να δέχεσαι όλους τους ραβδισμούς, όλες τις αδικίες. Είσαι ο ηλίθιος, ο οποίος πρέπει να δέχεσαι όλους τους ονειδισμούς των άλλων και τις αδικίες. Διότι είσαι του κατηχητικού σχολείου. Α, εγώ δεν είμαι του κατηχητικού σχολείου, επομένως έχω δικαίωμα κάπου να σε σφάξω, να σε φάω ζωντανό. Δεν πάω στο κατηχητικό σχολείο. Εσύ που πας στο κατηχητικό σχολείο, είσαι υποχρεωμένος να δέχεσαι όλες τις αδικίες που σου κάνω εγώ. Δεν είναι λογική αυτή. Θα είναι να στραφεί στον εαυτό του να κοιτάξει τι ακριβώς ζητάει από αυτόν ο Θεός. Και ο Θεός ζητάει αγάπη, κατανόηση, θυσίαν ζώσαν Αγία Ανεπάρουσα του Θεού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σκεπτόμαστε, αδελφοί μου. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε, ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Και λέει τώρα, ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός, κίτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται από αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Νάτος λέει, έρχεται με τα σύννεφα, πάνω στα σύννεφα, μαζί με τα σύννεφα. Αυτοί που ήταν και ηθικοί αυτού για αυτού του πράγματος, ήμουν στρατιώτες, όλοι αυτοί που τον σταύρωσαν θα τον δουν. Και τότε πλέον θα κλάψουν με φωνή μεγάλη, με γοερά θα φωνάξουν όλες οι φυλές της γης. Διότι τότε θα καταλάβουν ποια ήταν η συμπεριφορά τους απέναντι του Κύριου, των οποίων ανασταυρούσιν εαυτής. Τον ξανασταυρώνουν, τον ξανασταυρώνουμε, αδελφοί μου. Εμείς ήδη τον σταυρώνουμε τον Χριστό κάθε μέρα. Εγώ λοιπόν, λέγει ο Θεός, για μέσω του προφήτου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, τα έχουμε εξηγήσει αυτά, και ο Παντοκράτορ. Έρχεται μετά των εφελών του ουρανού. Κάθε χριστιανική γενιά πρέπει να περιμένει τον Χριστό. Τον περίμεναν οι Απόστολοι, δεν ήρθαν. Τον περίμεναν οι μετά τους Αποστόλους χριστιανοί, δεν ήρθε. Τον περιμένουμε διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Και πάλιν ερχόμενον, λέμε κάθε φορά στην πίστη μας. Μας γελάει ο Θεός. Μα δεν μας είπε πότε θα έρθει, θα με περιμένετε. Πότε θα έρθει, εμείς οφείλουμε να τον περιμένουμε. Και οι γενναίες διαδέχονται μία την άλλη. Και όποιος τον περιμένει, θα τον περιμένει και ο Ιησούς. Δεν είναι άδικη η αναμονή αυτή που κάνουμε, αδελφοί μου. Υπολογίζεται. Διότι η αναμονή την οποία κάνω εγώ του Κυρίου, σημαίνει ότι τον αναγνωρίζω. Και εφόσον τον αναγνωρίζω, με αναμένει και εμένα ο Κύριος. Και αν φύγω πρωτού, πρωτού παρουσιαστεί ο Κύριος, ο Κύριος θα με υποδεχθεί ο ίδιος. Επομένως, είτε αυτός έρθει, είτε εγώ πάω σε αυτόν, θα είναι αμοιβαία η συνάντηση. Λοιπόν, περιμένουμε. Η Αποκάλυψη μας λέγει ότι ο Κύριος έρχεται μετά των εφηλών του ουρανού. Με τα υλικά σύννεφα, όχι βέβαια. Δεν αναφέρεται στα σύννεφα αυτά. Έχει έννοια πνευματική η νεφέλη. Αυτό μας το υπενθυμίζουν οι πράξεις των Αποστόλων που μας λένε το εξής για την ανάληψη του Κυρίου. Αφού τους τα είπε αυτά ο Κύριος ο Ιησούς, ενώ τον έβλεπαν αυτοί, άρχισε σιγά σιγά να σηκώνεται προς τον ουρανό, τον πήρε μια φωτεινή νεφέλη από τα μάτια τους και εξαφανίστηκε. Και όπως έβλεπαν τον Ιησού να πορεύεται στον ουρανό, παρουσιάστηκαν δύο άνδρες με κάτασπρο ένδυμα και του είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι, τι κάθεστε και βλέπετε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό, αυτός ο Ιησούς θα έρθει κατά τον ίδιο τρόπο όπως τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό. Θα έρθει με τις νεφέλες. Η νεφέλη αποτελεί σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Είναι ένας υλικός τρόπος, ένας τύπος, κάτι που να μας καταστήσει φανερό ότι έχουμε μία ένδοξο, είτε ανάληψη είτε ερχομό του Κυρίου μας. Η νεφέλη, λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, και επέβλεψε ο Κύριος επί την παραβολή των Αιγυπτίων εν στήλο πυρός και νεφέλης. Το έχουμε από τότε. Αλλού πάλι. Είπε ο Κύριος προς Μωυσήν, εν νεφέλη οφθήσουμε επί του ελαστήριου. Θα παρουσιαστώ ως με μία νεφέλη. Νεφέλη και γνώχος κύκλου αυτού και ούτω καθεξής. Μη σας κουράζω με σχετικά ρητά. Λοιπόν,
θα έρθει ο Κύριος με πνευματική νεφέλη. Και εδώ βλέπουμε το εξής πράγμα. Οι μαθητές είδαν το τέλος της Αναστάσεως, δεν είδαν την αρχή. Οι μαθητές είδαν την αρχή της Αναλήψεως, δεν είδαν το τέλος της. Περιμένουμε τώρα το τέλος της Αναλήψεως, ποιο θα είναι. Που η Ανάληψη θα είναι και κάθοδος. Αυτός που ανέβει στους ουρανούς θα κατεβεί πάλι με τα δόξης για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Και τότε λέγει θα τον δουν οι διάφορες γενναίες. Υπάρχει δε και μία ενδιαφέρουσα ερμηνευτική παρατήρηση στο σημείο αυτό. Πότε θα έρθει ο Ιησούς δεν το ξέρουμε, δεν είναι. Λέει όμως το εξής ένας ερμηνευτής, μας ενδιαφέρει αυτό. Λέγει, ο Κύριος είπε ότι θα γίνουν διάφορα γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά θα προηγηθούν πριν από την φανέρωσή του. Αν λοιπόν αφαιρέσουμε τα γεγονότα που έγιναν μέχρι τώρα και δούμε τα γεγονότα τα οποία μένουν μέχρι τότε, όπως μας το λέει και στα τελευταία κεφάλαια του κατά Ματθαίο, τότε περίπου πλησιάζουμε να ειδούμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Αλλά το ζήτημα είναι πόσα γεγονότα έγιναν ήδη και πόσα μένουν κατόπιν. Εδώ αδελφοί μου δεν είναι ζήτημα να βρεθεί κάποιος να μας πει έγιναν 10 γεγονότα και μένουν άλλα 20, έγιναν 100 και μένουν άλλα 50. Εδώ χρειάζεται φωτισμός του Θεού και χρειάζεται να ζούμε με την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου ότι έρχεται ο Κύριος, μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο. Τα γεγονότα δε τα οποία ζούμε εμείς σήμερα είναι γεγονότα τα οποία κατά κάποιον τρόπο μας λένε προσέχετε, έρχομαι ταχύ. Δεν ξέρουμε αν είναι όντως από αυτά τα οποία περιγράφει η Αποκάλυψη με συγκεκριμένη περιγραφή όπως είναι ο Αρμαγεδόν που θα δούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει τον Αρμαγεδόνα τον ζούμε, τον ζήσαμε 2 φορές, πιθανόν να τον ζήσουμε και τρίτη και φοβερότερη φορά, φοβερότερη εκείνη τη φορά από κάθε άλλη. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα δεν είναι ζήτημα μαθηματικών υπολογισμών, αλλά πνεύματος Αγίου φωτισμού, ο οποίος θα παρασκευάσει τις ψυχές μας για να δεχτούμε τον Κύριο. Και τότε ο κάθε πιστός θα αισθάνεται τη βεβαιότητα αυτή της παρουσίας του Κυρίου, έστω και μυστικός. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, τον ερχομό του Κυρίου, τον είπαμε πολλές φορές, ας τον ακούσουμε μια φορά από τον Απόστολο Παύλο, Πέτρο, ο οποίος στις πράξεις των Αποστόλων λέει τα εξής. Θα το διαβάσω γιατί είναι λίγο μεγάλο το χωρίο, στα απλά. Μετανοήστε λοιπόν και γυρίστε στο σωστό δρόμο με ορθή συμπεριφορά ανάλογη με τη γνήσια μετάνοια για να εξελιχθούν οι αμαρτίες σας. Με τον τρόπο αυτόν θα σας έρθουν κερί ανακουφίσεως και αναπαύσεως, κερί αναψυχής εκ μέρους του Κυρίου και για να σας στείλει πάλι τον προαιωνίως οριστέντα λυτρωτήν και μεσίαν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Το συσχετίζει δηλαδή με τον ερχομό του Κυρίου. Τώρα δεν τον βλέπετε γιατί τον δέχτηκαν οι ουρανοί και θα παραμένει εκεί δοξασμένος έως ότου θα έρθουν οι χρόνοι της αποκαταστάσεως των πάντων στην αρχαία τάξη και αρμονία. Για αυτούς τους χρόνους και τα γεγονότα μίλησε ο Θεός διαμέσου όλων των Αγίων Προφητών από τα παλιά χρόνια ακόμη. Στις πράξεις τρίτο κεφάλαιο είναι η ομιλία που έκανε ο Απόστολος Πέτρος στους Ιουδαίους μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και ένας μεγάλος ερμηνευτής παρατηρεί τα εξής. Η αποκατάσταση των πάντων είναι η καινή ουρανή, είναι η καινή γη, καινούργια γη δηλαδή, τα οποία θα προέλθουν από τη διάλυση των πάντων του παλαιού κόσμου. Τότε θα ανακαινιστεί η ορατή δημιουργία, η οποία τώρα συστενάζει και συνοδύνει, υποφέρει δηλαδή μαζί με τον άνθρωπο και περιμένει την αποκάλυψη, τη φανέρωση των ιών του Θεού. Τότε θα τελειωθεί η αναψυχή, η ανακούφιση, η ανάπαυση, η ξεκούραση αυτών που δέχτηκαν τον Χριστόν, όταν η δικαίωση σε αυτόν θα ανακηρυχθεί και θα διακηρυχθεί ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων, και τότε θα πραγματοποιηθεί πλήρως ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Ήδη ανταγωνιζόμενοι προς την αμαρτία συνεχίζει ο ίδιος και προς τον έτερον της αρκήμων νόμων παλέοντες δεν απολαμβάνουμε πλήρης τους καρπούς της δικαιώσεώς μας. Και δεν κατέχουμε αναφερέτως και ακινδύνους στη σωτηρία μας. Αλλά όταν οι καιροί της αναψύξεως και αποκαταστάσεως θα έρθουν, τότε πανδάκριον εξελίψει Κύριος ο Θεός από τον οφθαλμόν ημών αυτών. Κύριος θα εξελίψει κάθε δάκρυο τότε που θα έρθει. Τώρα τον περιμένει. Επομένως, εκείνο που χρειάζεται είναι να προσπαθήσουμε
να είμαστε από εκείνους οι οποίοι δεν ου κόψονται επ' αυτόν, δεν θα κλάψω όταν τον δουν. Διότι το κόψομαι εδώ σημαίνει κοπετό, σημαίνει κραυγή την οποία βγάζει κανείς και ξεσχίζεται από το τον πόνο τον οποίο που έχει, από τον φόβο που έχει, από τη θλίψη τη μεγάλη που έχει, εν πάση περιπτώσει φωνάζοντας και χαλώντας τον κόσμο από τον θρήνο του. Διότι ο ερχομός του Κύριου δεν θα είναι όπως πρώτα, αδελφοί μου. Ήρθε ταπεινά υπέρ Θεού ανώφελα, σαν τον καιρό του Νόε. Τι έκαναν στον Νόε, το θυμάστε, αλλά ας το αναπαραστήσουμε λίγο. Διότι ο Νόε ήξερε μεγάλος προφήτης του Θεού. Επροφήτευε επί 120 χρόνια. Έκανε την Κιβωτό. Βρε το γερο Νόε, ήταν και μεγάλος. Τρελάθηκε ο Νόε. Λέει ότι θα γίνει κατακλυσμός. Πού κατακλυσμός, ξερά ύλα έχουμε εμείς. Πού κατακλυσμός. Παιδιά, θα καταστρέψει ο Θεός τον κόσμο. Μου είπε να κάνω αυτό. Γέρασε ο Νόε, ήταν και μεγάλος στην ηλικία. Δεν ξέρει τι λέει, μην τον ακούτε. Κάντε εσείς τη δουλειά σας. Αλλά πέρασαν τα χρόνια, ζούσε και πολλά χρόνια τότε. Οι άνθρωποι ήταν κοραγοζόοι. Πέρασαν τα χρόνια. Ήρθε η ημέρα της καταστροφής. Χτυπούσαν απ' έξω. Νόε, κουμπάρο σου, φίλο σου, ξάδερφό σου είμαι εγώ. Τίποτα Νόε, αλλά δεν μπορούσε να ανοίξει. Του τα κλείσε ο Θεός, δεν μπορούσε να ανοίξει καθόλου. Έκλαιγαν ανώφελα, δεν έζησε κανένας. Κατέστρεψε όλους ο κατακλυσμός, διότι δεν ήθελαν να μετανοήσουν. Κοροϊδεύαν επί 120 χρόνια. Εκείνη την ώρα δεν μετανοούσαν, για το τομάρι τους ζητούσαν τη βοήθεια του Νόε. Αλλά τότε ήταν πια αργά. Έπρεπε εν καιρό να μετανοήσουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα να σκεπτόμαστε. Ότι θα κλαίμε ανώφελα αν είμαστε από εκείνους οι οποίοι κοψόμεθα επ' αυτόν θα κλαίμε, γιατί τον βλέπουμε ως κριτή πια. Ναι, αμήν, τελειώνει η παράγραφος αυτή. Ναι, θα γίνει. Και το αμήν θα πει ναι. Αλλά το αμήν σημαίνει και γέννητο. Μακάρι να γίνει. Δηλαδή, μακάρι να έρθει ο Κύριος. Τον περιμένουμε, τον λαχταρούμε. Το λέει σε δύο γλώσσες, και ελληνικά και εβραϊκά. Και το αμήν επικράτησε στην λατρεία μας, το ξέρουμε όλοι μας, και αποτελεί πλέον λαχτάρα, πόθο, έκφραση βαθύτα του πόθου του να έρθει ο Κύριός μας στην περίπτωση αυτή. Ναι, αμήν, να έρθει ο Κύριος. Και τώρα ας πάμε στο πρώτο κύριο μέρος της Αποκαλύψεως, στους στίχους που ακολουθούν στο πρώτο κεφάλαιο, τον 9 μέχρι 22, που βλέπουμε πλέον το παρόν της Εκκλησίας, και πρώτα έχουμε την οπτασία μέχρι το τρίτο κεφάλαιο, πρώτο μέχρι το τρίτο κεφάλαιο έχουμε την οπτασία που είχε ο Ιωάννης προτού προχωρήσει στην Αποκάλυψη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε γενικά είναι τούτο, ότι ο Ιωάννης προτού μας παρουσιάσει τα γεγονότα εκείνα τα τρομακτικά για τα οποία θα μιλήσει, μας παρουσιάζει πρώτα ειρηνικές σκηνές. Μας παρουσιάζει, παραδείγματος χάρη, προτού πει αυτά που θα πει για την κατάσταση της Εκκλησίας στις 7 επιστολές, παρουσιάζει τον Κύριο. Μας παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία κρύβεται από την ίν πραγματικότητα. Ο χριστιανός, αδελφοί μου, έχει αυτό το πράγμα, αυτό το πλεονέκτημα, ότι μπορεί να δει πίσω από τα πράγματα αυτά που δεν φαίνονται. Μπορείς να δεις πίσω από τον τοίχο, δεν μπορείς να δεις. Πρέπει να υπάρξουν άλλα μέσα για να δεις πίσω από τον τοίχο. Υπάρχουν σήμερα δυνατότητες να δεις πίσω από τον τοίχο. Επιστημονικές, τεχνικές. Πολύ περισσότερο από αυτές υπάρχουν οι δυνατότητες να δούμε πίσω από το γεγονότα, την ιστορία, αυτό που κρύβεται πίσω από αυτήν. Και αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς. Εγώ, Ιωάννης, ο αδελφός ημών, και συγκοινωνώσεν τη θλίψη και τη βασιλεία του Θεού και τη υπομονή εν Ιησού Χριστώ, εγενόμην εν την ίσω την καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Εγώ, ο αδελφός σας Ιωάννης, ο συμμέτοχος των πόνων σας και τη θλίψη σας, βρέθηκα στην Πάτμο διότι εξαιτίας του λόγου του Θεού τον οποίο κήρυτα και εξαιτίας της μαρτυρίας την οποία κατέθετε για τον Ιησού Χριστό. Εγενόμηναν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλος σάλπιγγος. Άκουσα πίσω μια μεγάλη φωνή την Κυριακή όταν βρέθηκα εκτός εαυτού. Βρέθηκε σε μια κατάσταση εκστατική, εκστάσεως. Θα το εξηγήσουμε όταν φτάσει η ώρα, θα πει έκσταση. Και μια φωνή μεγάλη σας άλλη μου είπε, αυτό που βλέπεις γράψτε σε βιβλίο και στείλω σε 7 εκκλησίες.
Ποιες εκκλησίες? Της Έφεσο, της Μύρα, την Πέργαμο, Θεάτρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. Αυτά που θα σου πω, γράψε τα. Στείλ τα στις εκκλησίες αυτές. Και γύρισα να δω ποιος μιλάει. Και τι βλέπω? Είδα 7 χρυσές λιχνίες. Λιχνίες είναι οι λάμπες, ας το πούμε έτσι με τη σημερινή γλώσσα. Είναι λιχνάρια, τα λέμε αλλιώς. Και όμοιον με ιών ανθρώπου, σαν άνθρωπος, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, τώρα σε ταπεινή κατάσταση, όπως πρώτα λέει τον Ιησού Χριστό, αυτό εννοεί, ενδεδειμένων ποδήρι και περιεζωσμένων προς τη σμαστή ζώνη χρυσή, ντυμένων μια μεγαλοπρεπή ενδυμασία, φόρεμα, ρούχο, το οποίο είναι βασιλικό και κυραντικό ταυτόχρονα, που είχε ζώνη στη μέση χρυσή, που ήταν διακοσμητικό απλούστατα, μόνο γιατί με τον τρόπο αυτόν παρουσιάζει τη μεγαλοπρέπεια του ντυσίματος τότε. Η δε κεφαλή αυτού και τρίχες λευκέ ως αέριον λευκών ως σχιών και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Τα μαλλιά του ήταν κατάλευκα, όπως είναι το χιόνι, το μαλλί το κατάλευκο, το κάτασπρο. Και τα μάτια του θα είναι, πετούσαν φωτιές, φωτεινά. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο ως εν καμίνο πεπυρωμένη και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Τα πόδια του σαν να ήταν από χαλκολίβανο, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για αυτό το πράγμα, από μείγμα χρυσού και αργύρου, λένε το πιο πολύτιμο που υπήρχε τότε, μείγμα, το οποίο έχει περάσει, σαν να έχει περάσει από καμίνι, το οποίο το έχει επεξεργαστεί πολύ καλά, και η φωνή του ήταν βροντερή, σαν να ακούς πολλά νερά που πέφτουν από καταράκτες, για μια θάλασσα που είναι αγριεμένη, και ακούγεται τρομακτικός ο θόρυβος των φωνών, των αυτών των κυμάτων, έτσι και εδώ η φωνή τρομερή. Και έχουνε τη δεξιά αυτού χειρή αστέρας 7 και εξ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, οξία εκπορευωμένη. Και η όψη αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν όλη τη δυνάμη αυτού. Στο δεξί του χέρι είχε 7 άστρα. Από το στόμα του, λίγο περίεργο αυτό το στόμα, τη ρομφαία την έχει κανείς στο μυρό του, δίπλα στα πόδια. Δεν την έχει το στόμα, αλλά είναι συμβολισμός αυτός. Βγαίνει ένα δίστομο ξύφος, ένα μάχη, πολύ μεγάλο ξύφος, το οποίο κόβει από δύο μεριές, και η όψη του είναι σαν τον ήλιο, φωτίζει κατά μεσήμερα. Και όταν τον είδα, ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδες αυτού ως νεκρός, και έθηκε την δεξιά αυτού χείρα επέμε, λέγον μη φοβού. Τον είδα και κατατρόμαξα, έπεσα, λέει, μπρούμητα από το φόβο, σαν να είμαι πεθαμένος από το φόβο. Έβαλε όμως επάνω του χέρι μου, επάνω μου το χέρι του, και μου είπε, μη φοβάσαι, σήκω. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, ο ζών και γενόμη νεκρός, και είδου ζών ημί στους αιώνας των αιώνων, και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι πρώτος, που είμαι τελευταίος. Μιλάει όπως μιλάει προλίου, μίλησε ο Θεός. Ο ζωντανός πέθανα και τώρα ζω αιωνίως και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Εγώ κυριαρχώ και στο θάνατο και στη ζωή. Γράψε λοιπόν, γράψονουν αείδες, αείσι και αμέλη γενέστε μετά τα. Γράψε λοιπόν αυτά που είδες, αυτά που είναι και αυτά που θα γίνουν μετά. Το μυστήριο των 7 αστέρων ουσίδες επί δεξιάς μου και τα 7 λιχνίες τας χρυσάς. Γράψε λοιπόν για αυτό το μυστικό, το μυστηριώδες φαινόμενο που βλέπεις, 7 λιχνίες και 7 αστέρια. Για να τα δούμε, αδελφοί μου, τώρα αυτά που λέγει, όση ώρα μας μένει, προτού μου υποδειχθεί να τελειώσω από την αδυσόπιτη ώρα, η οποία δεν λογαριάζει κανέναν. Λοιπόν, λέγει το εξής. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εγώ ο αδελφός ημών, ο συγκοινωνός εν τη θλίψη. Κοιτάξτε τώρα πως μιλάει ένας Ευαγγελιστής, ο αδελφός μας στη θλίψη, συγκοινωνώ στη θλίψη, μετέχω και εγώ στη θλίψη. Κάποτε οι χριστιανοί λεγόντουσαν αδελφοί, σήμερα δεν λεγόμαστε αδελφοί, δεν νιώθουμε αδελφοί. Χρειάστηκε καιρός και εγώ να το καταλάβω αυτό, κατάλαβα όμως κατά κάποιο τρόπο, να μπουν διάφορα όρια ανάμεσά μας. Παραδείγματος χάρη, τίτλοι. Θυμάστε τι είχα πει για τον τίτλο που μου αποδίδουν εμένα λόγω της θέσης που έχω, ας το πούμε. Πάνω αξιολογιότατος, ξέρω όπως με λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο τίτλος, αυτό το
ότι στον ιερέα θα μιλήσουμε έτσι, στον δεσπότη θα μιλήσουμε έτσι, στον διάκον θα μιλήσουμε έτσι, στον τάν θα μιλήσουμε αλλιώς. Είναι αναγκαία περιχαρακώματα για να μην λέμε τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ και τι είσαι εσύ. Καταργήσαμε δηλαδή τα πάντα και στο τέλος βλέπετε ότι έλειψε ο σεβασμός. Δεν λογαριάζουμε κανείς κανένα. Βλέπετε ανθρώπους νεαρούς να μη σέβονται τα άσπρα μαλλιά. Και αναγκάζεται πλέον ο άνθρωπος διαμέσου των αιών, μέχρι σήμερα, το λέω το έγινε σήμερα αυτό, να βάλει διάφορα περιχαρακώματα για να προστατεύσει ένα ορισμένο κύρος. Να βάλει το σεβασμό. Και ενώ πρώτα ήταν αδελφοί, πάντες εμείς αδελφοί είστε, σήμερα δεν είμαστε αδελφοί. Επαναλαμβάνω, δεν σε λογαριάζει ο άλλος καθόλου, τίποτα. Πόσες φορές δεν προπυλακίζονται οι ιερείς και άλλοι, προσβάλλουν οι άλλοι ανθρώποι, δεν τους λογαριάζουν καθόλου. Πόσες φορές, τώρα αυτό ούτε καν το λογαριάζεται, μπαίνει ένας γυραλαίος σαν και δεν σηκώνει κανείς να καθίσει. Εγώ θυμάμαι μια φορά, κάτω στο εξωτερικό έγινε αυτό και γίνεται πολύ περισσότερο, δεν λογαριάζεται. Έχω το δικαίωμα πλήρως στη θέση μου, δεν σηκώνουμε κύριε. Που για να δώσω κατά κάποιο τρόπο το παράδειγμα, σηκώθηκα εγώ από τη θέση μου. Μπήκε ένας άνθρωπος που έτρεμε ολόκληρος και παιδιά 15-12 ετών σηκώθηκαν στο λέω, δεν είχε καμία σημασία. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Αυτό φαινόμενο γνωστό. Λοιπόν, έχουμε κατάργηση πλέον της αδελφοσύνης και μπαίνουν τέτοια στοιχεία. Πόσο σεβασμό είχαν οι αδελφοί προς τους πρεσβυτέρους αδελφούς, πόση αγάπη και καλοσύνη. Κοίταξε πώς γράφει ο Απόστολος σε αυτό το πράγμα. Τολμάει να γράψει πατριάρχης να πει ο αδελφός σας, μπορεί να έχει το φρόνημα αυτό, αλλά δεν το λογαριάζουν. Μπαίνουν λοιπόν διάφοροι τίτλοι. Εμείς δεν θέλουμε έτσι. Θέλουμε τίτλους. Θέλουμε να ακούσουμε ο τάδε. Αν μας πούν βραβείο Νουμπέλ Ειρήνης, Νουμπέλ είναι η πραγματική προφορά, σας το λέω, από εκεί έχω καθιερώσει. Α, λέμε, αποκαλυπτόμετα, βραβείο Νουμπέλ, ειρήνης, λογοτεχνίας, ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Λέει ανοησίες ο αυτός που είπε το βραβείο Νουμπέλ, σοφίες μεγάλες, τις παραδεχόμαστε. Έρχεται ο άλλος ο απλός άνθρωπος που πει διά, δεν ξέρω ποιος είναι το κατώ, δεν μπορεί να θεωρηθεί σήμερα δεν, με αυτόν τον τρόπο δεν λέω αυτός που καθαρίζει πούμε, που είναι τις υπηρεσίες καθαριότητας είναι κατώτερος από άλλους και πρωθυπουργός να είσαι και σκουπιδιάρης να είσαι, ο σκουπιδιάρης μπορεί να γίνει αύριο πρωθυπουργός και πρωθυπουργός να γίνει σκουπιδιάρης, δεν το ξέρουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο τελευταίος να είσαι, ο πιο περιφρονημένος. Εκείνη δεν θυμάμαι το όνομα που ζούσε κάτω από τα γεφύρια εδώ στο Μακαρίτησε που ζούσε κάτω από τα γεφύρια. Αυτός ο άνθρωπος να είσαι, αν πεις μία σοφία, δεν θεωρείται τίποτα. Διότι δεν έχεις τον τίτλο. Οι άνθρωποι, αδελφοί μου, τρώμε τίτλους. Θέλουμε εξωτερική εμφάνιση και γοητεία. Ήχος και φως, κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο να μας βοηθήσει να σεβαστούμε τον άλλον. Έφυγε η αγάπη και μπήκαν τα εξωτερικά στοιχεία. Ξέρετε, αυτός είναι αστήρ του κινηματογράφου. Τι θα πει αστήρ? Μην πούμε τώρα τι αθλειότητες κρύβονται πίσω από αυτά. Και όμως θα σκοτωθούν καμιά δεκαριά άνθρωποι να πάνε υποδεχτούν ένα τέτοιο αστέρα εντός εισαγωγικών. Αλλά αν θα πάει ένας απλός, ένας άγιος άνθρωπος, ένας τέλος πάντων πατήρ ο οποίος πραγματικά στηρίζει τις ψυχές, ποιος από τους μεγάλους αυτούς θα τρέξει να τον δει? Αλλά συγκοινώνωσε τη θλίψη. Ο πόνος. Οι διωγμοί έκαναν τότε τους χριστιανούς, τους έφεραν κοντά και τους αποστόλους και τους απλούς ανθρώπους. Συγκοινωνώσαν τη θλίψη. Η θλίψη είναι εκείνη που μας πλησιάζει, μας κάνει πραγματικά ενωμένους μεταξύ μας. Συγκοινωνώσαν τη θλίψη. Όταν αδελφοί μου περνούσαμε τις δύσκολες μέρες και την κατοχή και σε άλλες εποχές δύσκολες, πόσο κοντά ήταν οι άνθρωποι, πόσο κοντά στην εκκλησία, πόσο κοντά ο ιερεύς στον απλό πιστό, πόσο απλός πιστό στον ιερέα. Αποτελούσαμε ένα πράγμα. Μόλις ήρθε η ευμάρεια, η ειρήνη, πήγαν τα πράγματα καλά, τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ. Δεν λογαριάζουμε αυτά τα πράγματα. Η θλίψη όμως είναι εκείνη η οποία ενώνει τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν γι' αυτό ότι επιτρέπει ο Θεός τον πόνο. Η θλίψη κοινωνώς εν τη θλίψη και εν τη βασιλεία και τη υπομονή. Είμαι συγκοινωνώσας σε τρία πράγματα. Στη θλίψη, στη βασιλεία του Θεού και την υπομονή. Και ρωτάει κανείς, γιατί δεν λέει στη θλίψη, στην υπομονή και στη βασιλεία του Θεού, που είναι η κατάληξη. Έχει σημασία. Ενώνει και τα δύο τα πράγματα. Η θλίψη αποκτάει νόημα όταν προσβλέπω στη βασιλεία του Θεού. Και όταν προσβλέπω στη βασιλεία του Θεού, αποκτώ και υπομονή.
διότι η Βασιλεία του Θεού είναι εκείνη η οποία απεργάζεται την αντοχή στον άνθρωπο. Έρχονται ώρες, αδελφοί μου, και στιγμές που δεν αντέχει ο άνθρωπος. Κουράστηκα, δεν αντέχω, έκανα υπομονή, δεν αντέχω. Και τότε λέει κανείς, δες τον σταυρωμένο, δες τη Βασιλεία του Θεού. Δια πολλών θλίψεων διημάσαι αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Περάσουμε από τέτοιους πόνους και θλίψεις. Και γιατί γράφει και η Αποκάλυψη, αδελφοί μου, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Συγκοινωνεί εν τη θλίψη τη Βασιλεία και τη υπομονή. Θα παρεμβληθεί αυτή η λαχτάρα για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε την υπομονή, αδελφοί μου. Ο βασιλικός συνηθίζει, λέω το παράδειγμα αυτό, δεν μεγαλώνει αν τον τραβάς, αν τον ποτίζεις. Λίγο λίγο θα μεγαλώσει, χρειάζεται υπομονή. Αν σήμερα τον φυτεύεις και αύριο περιμένεις να ανθίσει, κάνεις λάθος. Αν σήμερα σπείρεις το χωράφι και αύριο πας να χωρίσεις, να θερίσεις, κάνεις λάθος. Θα περιμένεις ώστε να έρθει, δεν γίνει μόνος ο κακός. Θα περιμένεις να οριμάσει το μήλο, δεν το κόψεις άγουρο, δεν τρώγεται. Θα το ανταγκώσεις και θα μου βιάσουν τα δόντια σου μέχρι το βράδυ. Επομένως χρειάζεται υπομονή. Με αυτή την έννοια, αδελφοί μου, να ξέρουμε, συγκοινωνώς εν τη Βασιλεία και τη θλίψη και την υπομονή με τον Χριστό. Όταν η θλίψη γίνεται αποδεκτή με τον Χριστό, δια των Χριστών και δια Χριστού, τότε πλέον αποτελεί και το γνησιότερο τεκμήριο της ωφελίας που θα δεχτούμε από τη θλίψη. Όποιος στη θλίψη αρνείται τον Χριστό, αυτός δεν πιστεύει. Υπάρχουν άνθρωποι, και οι Άγιοι Πατέρες το ξέρουν, και σε μένα συνέβη αυτό. Έρχομαι, Πάτε, σας παρακαλώ, το παιδί μου, η γυναίκα μου, ο άνδρας μου, ξέρω εγώ, περνάει θλίψη κλπ. Κάντε προσευχή, κάντε μια παράκληση κλπ. Κάνουμε 1, 2, 100 παρακλήσεις. Ο Θεός όμως έχει αποφασίσει αλλιώς. Δεν γίνεται σε ακουστή η προσευχή μας για το λόγο που ο Θεός ξέρει. Έγινε αυτό το οποίο, για το οποίο παρακαλούσαμε να μην γίνει. Δεν πιστεύω σε αυτό. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν Άγιοι. Τζάμπα έγιναν αυτά. Απάντες είναι. Και δεν πατούν οι άνθρωποι πλέον στην Εκκλησία. Αρνούνται τον Χριστό. Σκληρέται η ψυχή τους. Διότι λέει, δεν έκανε ο Θεός αυτό που παρακάλεσα. Μα ο Χριστός δεν είπε ότι θα κάνει θαύματα οπωσδήποτε. Διότι ο Θεός ξέρει κάτι άλλο πράγμα. Δεν τα ξέρουμε εμείς. Θα τα δούμε τότε. Γιατί δεν δέχεσαι τη θλίψη εν Χριστώ, όπως την επιτρέπει ο Χριστός. Αφού ο Χριστός δεν σε ακούει. Όχι ότι σε ακούει, αλλά δεν κάνει αυτό που θέλει στο και θα σου εξηγήσει κάποτε. Γιατί. Τι είναι η πίστη μας. Επομένως, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η θλίψη με τον Χριστό έχει ένα βαθύτερο νόημα που του λέει ο Απόστολος Παύλος. Η θλίψη υπομονή κατεργάζεται. Είδε υπομονή. Δοκιμή. Η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπίσου κατεσχύνει. Κοιτάξτε την κλίμακα αυτή τη μικρή. Υπομονή, δοκιμή, ελπίς, βεβαιότητα. Αλλά πρέπει να περάσουμε από αυτά. Δεν τα ξέρουμε, αδελφοί μου. Εμείς καταλάβουμε, ξέρουμε μόνον. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Πόσο κάνει αυτό, τόσο. Πάρε, παίρνω το πράγμα που θέλω να πάρω. Λέω γιατί το σούπερ μάρκετ είναι η καθημερινή δοσοληψία των περισσότερων από εμάς. Πληρώνω και παίρνω. Τι θέλεις, Άγιε Νεκτάριε, θέλεις 5, ας το πούμε, να κάνουμε 5 παρακλήσεις. Τις κάνω, 10 τις κάνω εγώ, αλλά μου δώσεις αυτό που θέλω. Και σου φέρω μια λαμπάδα με τον πόη. Προσφέρω 2 λαμπάδες με τον πόη μου και δεν το δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, ψέματα. Αλλά δεν κατάλαβες όμως ούτε το κήρυγμα, ούτε το ήθος του Αγίου Νεκτάριου, ούτε αυτό που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ούτε αυτό που εκπροσωπεί ο Άγιος Νεκτάριος. Ότι η θλίψη, η υπομονή κατεργάζεται, η υπομονή, δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίδα. Πού κατεσχύνει. Έτσι να το δούμε, αδελφοί μου. Έτσι να το καταλάβουμε. Διότι αλλιώς δεν είμαστε γνήσιοι χριστιανοί. Ενώ οι αρχές της κοινωνίας των ανθρώπων χωρίς Χριστό χαρακτηρίζονται από την εγωπάθεια, την κλειστότητα, την καχυποψία, από τη βλάσιμη στάση απέναντι του Θεού στις θλίψεις και τις δυσκολίες, η κοινωνία του χριστιανού με τον Χριστό στη θλίψη του δίδει τη λεπτότητα, την τρυφερότητα, την ανωτερότητα, το δάκρυ, τη συμπόνια, κάνει την καρδιά του πραγματική καρδιά, ανθρώπινη, ανθρωποποιός.
γίνεται πια η θλίψη. Επομένως, αδελφοί μου, κι αν τώρα, για να το συνδέσουμε με αυτά που αρχίσαμε, δοκιμάζουμε μια θλίψη, τώρα μεν συμπονούμε τους ανθρώπους, τους ανθρώπους μας που ξεριζώνται από τα σπίτια, δοκιμάζονται, σκοτώνονται, αγωνιούν, και όποιοι και να είναι αυτοί, όποιες φίλες και γλώσσες, αδελφοί μας είναι, αυτές τις στιγμές ας καταλάβουμε ότι ζούμε στο χώρο της θλίψεως, λιγότερο εμείς στο κέντρο εκείνη. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει και σε εμάς. Όμως ας καταφύγουμε στον Κύριο. Δεν θα πάψουμε να τονίζουμε: Κύριος καταφυγή ημών και δύναμης. Ου φοβηθήσουμε το ταράστη γη και τα πεδεχτή θεώρια κατά τη θαλασσόν, ότι σήμετε μου ή, αλλά είμαι εγώ μετά αυτού. Αυτό το ερώτημα ας μας συγκλονίζει και αυτό ας κατευθύνει την αντιμετώπιση των ημερών αυτών. Αμήν.